Καλώς ήλθατε και πάλι στο afasia.gr. Καλώς ορίσατε στο afasia.gr, το πιο afasia e-shop της Ελλάδας, με τα έξυπνα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εάν αισθάνεστε άβολα για την κοιλιά σας και τα παχάκια σας και ψάχνετε ένα τρόπο να τα κρύψετε, σας έχουμε την ιδανική λύση. Με τη φανέλα σύσφιξης του afasia.gr, αποκτήστε και πάλι τη χαμένη σας αυτοπεποίθηση. Θα κρύψει τα παχάκια της κοιλιάς στη στιγμή. Χωρίς να ξοδέψετε χρήματα στα γυμναστήρια, χωρίς δίαιτα, χωρίς πολύ ωραία άσκηση, χωρίς επικίνδυνα χάπια. Στη στιγμή. Ακριβώς. Άμεσα και γρήγορα. Η φανέλα σύσφιξης είναι ειδικά σχεδιασμένη μόνο για άντρες, γιατί εστιάζει ακριβώς στα προβλήματα του αντρικού σώματος. Άμεσα θα σας κάνει να φαίνεστε μέχρι και δύο νούμερα πιο αδύνατοι. Έτσι θα δείχνετε νεότεροι και πιο κομψοί. Εγγυημένα. Δεν έχετε τίποτα να χάσετε, παρά μόνο πόντους. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 2610 33 36 31 ή κάνετε τις παραγγελίες σας στο afasia.gr. Μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα πήρε παράταση διάρκεια της τραπεζικής αργίας με υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του κ. Τσακαλώτου, καθώς απόψε έλυγε η υφιστάμενη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στα ίδια επίπεδα των 60 ευρώ από τα ATM και των 120 ευρώ για συνταξιούχους. Στις τράπεζες σήμερα σχηματίστηκαν διπλές ουρές, μία για τα ATM και μία από συνταξιούχους. Τι να πάρω 120 ευρώ, τι να κάνουμε, Χριστίνια του Θεού, μας έχουν μαντρώσει σαν τα πρόβατα μέσα να τα αρμέξουν. Η κατάσταση είναι αυτή. Τα δεύτερα 120, μπράβο, τα δεύτερα. Ήρθα δύο φορές, μου λένε δεν δικαιούσε, υπήρξε προηγούμενα. Κάθε μέρα να έρχεσαι εδώ να περιμένεις μια ώρα να πάρεις. Κατάσταση είναι αυτή. Να πληρώσω νερό, να πληρώσω φάρμακα. Τι να πρωτοπληρώσω. Έχω μάθει με μία δραχμή στην τσέπη και πολλές φορές ούτε και εκείνη κάποτε. Έχω προσαρμοστεί στα λίγα. Αλίμονο από αυτούς που έχουν μάθει στην καλοπέραση και μπόλικα. Τα δεύτερα σήμερα. Τα 120. Μου λέει ο γιος μου, μην τα χαλάς μαμά, φύλαξέ τα. Να μην φάω, θα πεθάνω, δεν θα ξαναπάω να πάρω τα 120. Υπομονή και να βάλει ο Θεός, η Παναγία και ο Χριστός στο χεράκι του να φτιάξουν την κυβέρνηση να ρημίσει ο κόσμος, θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Αναφέρουμε ότι οι συνταξιούχοι χωρίς κάρτα που είχαν κάνει ανάληψη 120 ευρώ αυτή την εβδομάδα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιπλέον 120 ευρώ μέχρι την Παρασκευή. Δεν έχω μία ρε παιδιά, δεν έχω πάρει καθόλου από το ταμείο και έτσι. Σε τρόφιμα τώρα, πού πάνε. Σε τρόφιμα. Πρέπει να μην έχω κάρτα. Αφού έχω κάρτα δεν μου δίνει. Έχω και κάρτα και πληρώνω τα μισά. Παίρνω τα μισά. Αν δεν είχατε κάρτα. Θα έπαιρνε 120. Και 120 η γυναίκα μου τη σύνταξη. Έχετε κάρτα. Ένα 60. Μέρα από 60. 60. Έχετε κάρτα. Όχι τίποτα. Το βιλιάριο στην τράπεζα. Σήμερα δίνουν άλλα 120. Δεν πάει να πάει η κόρη μου να πάρει. Τι έχω εδώ στο βιλιάριο. Τι να πάρει. Αγανακτήσατε. Α, μη συζητάτε. Εγώ πήρα το μηχάνημα, δεν πειράζει, ας πάρω και 50. Το τσιπρέκο επίδομα. Και μη χειρότερα. Γλιτώσαμε. Ε? Τώρα τι να πάω να πληρώσω, την εφορία, με χαρτιά, ψεύτικα. Το ρεύμα. Τι κατάσταση είναι αυτή, μπορεί να μας πει. Ο Τσίπρας, χαβάλι του. Γιατί τα λέει όλα, βόξα από τα όντια. Λίγα, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Πόσο 120 ευρώ θα μπορούν να λάβουν και οι άνεργοι από το σχετικό επίδομα που δικαιούνται, αλλά και οι συντάξεις εξωτερικού. Επιπλέον, η νέα απόφαση θέτει όριο μέχρι 1.000 ευρώ αναταξιδιώτη, στο ποσό που μπορεί να μεταφέρει ένας Έλληνας πολίτης σε μετρητά για τα ταξίδια του στο εξωτερικό. Θλιβερή εικόνα, τα πήραμε. Θλιβερή εικόνα. Μόνο για γιατρούς δεν φτάνουμε. Στην ηλικία που είμαι.